Νομίζω πως πάει αρκετός καιρός που λείπει κάποιο από το κανάλι μου και ήρθε η ώρα να επιστρέψει. Οπότε θα επιστρέψει. Επέστρεψε. Σας έλειψα πουτανάκια. Ε. Εντάξει τώρα, θα αφήσουμε λίγο. Τι λέει. Έφυγε. Εντάξει, νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε στο βίντεο. Ναι, πάμε στο βίντεο όμως. Καλημέρα παιδιά, είμαι ο Γουίντς και σήμερα έχουμε ακόμα βίντεο. Το οποίο σημερινό βίντεο είναι story time. Κουνήθηκε όλη η κάμερα. Επειδή ζητούσατε πολύ να κάνω πάλι story time και σας άρεσε πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται. Και τα δύο προηγούμενα story times πήγαν πάρα πολύ καλά και είδα πως σας άρεσε και θέλετε κι άλλο, οπότε πάω να κάνω. Αλλά πριν το ξεκινήσουμε, θέλω τη βοήθεια σε κάτι. Είμαι σε ένα δίλημα σχετικά με το τι θέλετε να κάνω για τα Minecraft βίντεο μόνο, ωραία, μόνο για τα Minecraft. Για το MindTube SMP έχουμε αυτό, το thumbnail. Τώρα, θέλω να μου πείτε στα σχόλια, πέρα από τις αντιδράσεις για το story time που θα σας πω σε λίγο, θέλω να μου πείτε ποιο thumbnail να χρησιμοποιώ, τι στυλ thumbnail να κάνω για τα υπόλοιπα Minecraft βίντεο. Νούμερο 1 ή νούμερο 2. Αυτό. Τώρα πάμε στο story time. Και είναι ωραίο πάλι, είναι ωραίο. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω τώρα λίγο πιο μεγάλος. Τρίτη γυμνασίου, 15 χρονών περίπου. Βλέπετε, είναι η Παρασκευή και έχω βγει βόλτα με έναν φίλο μου, ο οποίος ήταν μια τάξη μεγαλύτερος. Ξέρω, είχαμε πάει στην πλατεία εδώ της περιοχής να πιούμε καφέ. Και έτσι όπως γυρνάγαμε, επειδή δεν γυρίσαμε, ξέρω εγώ, από τον κανονικό δρόμο, πήγαμε, κάναμε βόλτα, συνέχισαμε τη βόλτα μας. Γυρνάγαμε από έναν άλλο δρόμο που περνάει από το παλιό σχολείο μου, ωραία. Ξέρω εγώ, εκεί που είναι, περνάει, ξέρω, τελειώνει τον καφέ μας. Γυρνάμε, ξεκινάμε τη βόλτα μας, μιλάγαμε, κάναμε βλακίες, ξέρω, ναι, όλα αυτά, ακούγα μουσική. Και σε κάποια φάση αρχίζει να ψυχαλίζει, ωραία. Και σιγά σιγά δυνάμωνε. Αλλά όχι πάρα πολύ, έτσι. Λίγο. Και σε κάποια φάση, αφού έχουμε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου μας και είχαμε περάσει το σχολείο, τέλος πάντων, ήταν μετά το σχολείο αυτό, βλέπω δύο τύπους πίσω μας. Όχι, δεν γύρισα έτσι. Γύρισα έτσι, ξέρω, σε φάση έτσι εδώ. Να μην καταλάβουν ότι κοιτάω. Και ξέρω, εγώ τους βλέπω και από τότε, επειδή ήμουν σαΐνης, όχι κάπα, από εκείνη τη στιγμή που είδα, κατάλαβα ότι κάτι θα γίνει λάθος. Και που λέτε, ξέρω εγώ, περνάνε μπροστά μας, επειδή παραπάταγα πιο γρήγορα, περνάνε μπροστά μας. Και πώς έτυχε, δεν ξέρω, αλλά βρεθήκαμε σε εκεί όπως ήταν ο δρόμος. Εκεί είχε μια λάμπα, η οποία συγκεκριμένη λάμπα είχε καεί, ωραία. Οπότε ήταν σκοτάδια και ήταν βράδυ, ήταν 9-10 η ώρα. Ενώ, όχι, εντάξει, βράδυ. Ενώ δεν είχε φως, δεν είχε φώτα. Αυτό εννοώ. Τι ξέρω, προχωράμε μπροστά μας. Ήταν δύο τύπου. Ένας ήταν λίγο πιο ψηλός από μένα, χοντρός, και ο άλλος ήταν το ίδιο λεπτός με μένα, αλλά στο ύψος μου ήταν, δεν ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, λέω. Λες να μην γίνει τίποτα. Και ξέρω εγώ, σε κάποια φάση έτσι όπως προχωράμε, τους βλέπω και γυρνάνε. Και λέω, οχ, μαλάκα, τρέχα. Εντάξει, τότε όμως, σε εκείνη τη φάση, πού είναι αντανακλαστικά, ρε φίλε, πού είναι αντανακλαστικά να γυρίσεις και να τρέξεις. Τότε πήγαν και ποδόσφαιρο. Οπότε, άμα το ένιωθα λίγο πιο πολύ και καταλάβαινα ότι πρέπει να τρέξω, θα είχα εγκαζώσει και θα είχα φύγει σπίτι μου με τα χίλια εγώ. Τόσο δεν έγινε αυτό. Τότε πάνω μου, εκείνη τη στιγμή, κουβαλούσα κινητό. Και πού κινητό, εντάξει, χίλια. 50 ευρώ κινητό. Και ένα δεκάρικο. Κάτι τέτοιο. 20άρικο. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ξέρω εγώ. Έρχεται ο ένας. Ο φίλος μου ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος μου. Ξέρω εγώ, έρχεται ο ένας. Και με πιάνει εμένα από εδώ. Από εδώ. Με δεξιά έτσι. Επειδή ήταν, καταλάβατε, από εδώ το νόμο. Την μπλούζα. Και μου κάνει. Φέρω τι έχεις. Και του κάνω εγώ. Δεν έχω τίποτα. Και είχα ξυστεί. Είχα αυτές εδώ τις θήκες. Εδώ. Που είναι στα φούτερ, στα χούντι. Είχα μια τέτοια. Φοράγα ένα χούντι τέτοιο. Είχα μια τέτοια θήκη και εκεί πέρα μέσα είχα το κινητό.
Αλλά ήταν μικρό, ήταν 50 ευρώ, ήταν ξέρεις, ένα τόσο πραγματάκι, τόσο κάπου εκεί. Το οποίο ήταν, δεν ήταν έτσι πολύ μικρούλι και δεν φαινόταν εύκολο και αυτά. Δεν το εντόπισα. Αν είχα κάποιο πιο μεγάλο, θα φαινόταν και απ' έξω ότι έχει κάτι εκεί πέρα. Και επειδή εγώ τότε εκείνη την εποχή ήμουνα λίγο. Είχα το δεκάρικο στα παπούτσια. Ναι, είχα το δεκάρικο στα παπούτσια, έντος. Το είχα στα παπούτσια. Και του λέω, δεν έχω τίποτα. Εν τω μεταξύ, ο φίλος μου είχε μείνει, έτσι, μα είχε μείνει μαλάκας. Τι κάνουμε τώρα, τι έγινε. Σε έτσι φάση είχε μείνει. Και ο άλλος αυτός, ο άλλος που ήταν ο λεπτός μαζί του, δεν έκανε τίποτα. Είχε κάτσει έτσι και μας κοίταζε. Είχε κάτσει έτσι μας κοίταζε, δεν έκανε τίποτα άλλο. Σε κάποια φάση, όταν με πιάνει από εδώ, άρχισε να στάζει, κρύωσε δρόλα από εδώ πέρα πίσω στο σβέρκο. Και του κάνω, ξέρω εγώ, όπως είπα, δεν έχω τίποτα. Μας κάνει. Δεν μίλησε, ωραία. Το είπα αυτό, δεν ξαναμίλησε. Και με έχει για ένα λεπτό έτσι. Έτσι εδώ. Εδώ να φαίνεται. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή λέω, εντάξει, τη γαμίσαμε. Αλλά περνάνε δύο λεπτά, όπου σε αυτά τα δύο λεπτά δεν έγινε τίποτα. Δεν μίλησε κανένας, απλά ήμουν εγώ. Όλος που κρατάει έτσι, ο τύπος να μας κοιτάει εδώ πέρα και φίλος μου έχει μείνει μαλάκας. Αυτό ήταν για δύο λεπτά, αυτό το πράγμα γινόταν έτσι. Σκεφτείτε λίγο, για δύο λεπτά. Σε κάθε φάση, με αφήνει ο τύπος από τον ώμο. Ο άλλος σταμάτησε, ξέρω εγώ, να μας κοιτάει έτσι περίεργα. Και προχωράνε και φεύγουνε από εκεί που ερχόντουσαν. Ωραία, δηλαδή από εκεί που ήρθανε και πήγαν μπροστά μας, ξαναφύγανε από εκεί. Και σε μια φάση, ξέρω εγώ, λέω. Πληττώσαμε. Παίζει. Μπορεί. Γυρνάω, κοιτάω και τους βλέπω να αρχίσουν να τρέχουνε. Τρέχουνε έτσι, πολύ γρήγορα. Να αρχίσουν να τρέχουνε, τροχάδιν. Να σπριντάρουν, ξέρω εγώ. Κοιτάω το φίλο μου, με κοιτάει, του κάνω. Τι κάνω αυτή, ρε. Όχι ακριβώς έτσι, εντάξει, σας λέω τώρα αντιδράσεις. Τι κάνω αυτή. Με κοιτάει, μου λέει, πού ξέρω. Ακόμα να συνειδητοποιήσω με τι πήγε να γίνει έτσι. Καλά, όχι στα τάκλια, 60 ευρώ ήταν τότε και τότε ήταν. Οπότε, συνεχίζουμε κανονικά. Του λέω, να σου πω, μάνα, εγώ την κάνω, πάω σπίτι, άντε γεια, γιατί δεν είμαστε για πολλά. Του ξέρεις, δίνουμε χέρια, φεύγω. Φεύγω. Με το που δώσαμε τα χέρια, εγώ έφυγα τρέχοντας. Σπρίδαρα μέχρι το σπίτι, μαλάκες. Σωρά. Εκείνος έμενε λίγο πιο μακριά. Οπότε, έφυγε αυτό από την άλλη και πήγε σπίτι του και πήγα και εγώ σπίτι μου. Και είχα κάτι στο σπίτι μου. Μπαίνω στο σπίτι μου, ρε. Κάθομαι στην καρέκλα και είχα κάτι έτσι. Καθόμουν έτσι για καμιά ώρα. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Απλά καθόμουν έτσι. Τώρα, δεν κατάλαβα ποτέ, ούτε ακόμα και σήμερα, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ, γιατί δεν μας τα πήρανε, γιατί φύγαν έτσι. Ας πούμε, να πω να ακούστηκε καμιά σιρήνα μπάτσου, να πω. Εντάξει, φοβήθηκαν. Να πω, ήταν η πρώτη φορά που το κάνανε αυτό και δεν το έχουν ξανακάνει. Να πω, εντάξει. Να πω, είχαν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί μας άφησαν, ξέρω εγώ, να φύγουν χωρίς να μας πάνε τα πράγματα. Αλλά γενικότερα από τότε. Για 1,5 χρόνο από τότε και για 1,5 χρόνο μετά μου είχε μείνει προβληματικό τέτοιο ψυχολογικό και πάντα στους δρόμους περπάταγα μέσα στη μέση του δρόμου. Ειλικρινά μέσα στο δρόμο και ήμουν σε φάση έτσι. Εδώ από εκεί. Και άμα λάχη, θα έτρεχα. Άμα χρειαζόταν, θα έτρεχα. Χωρίς να γίνει τίποτα, απλά θα έτρεχα για να φτάσω πιο γρήγορα. Ξέρω εγώ. Το έχω πάθει. Απλά να ξέρω να γυρνάω, να είμαι full κουρασμένο, να έχω βγει από βόλτα, να είμαι από προπόνηση ποδοσφαίρου, οτιδήποτε και να γίνει. Αν ένιωθα κάτι δεν ήταν κομπλέ, θα έρχεται να τροχάδι. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα για 1,5 χρόνο ακόμα. Εντάξει, ευτυχώς όλα κομπλέ, το τελείωσε αυτό τώρα. Και που λέτε, αυτή ήταν η ιστορία που πάλι ξέρω εγώ να μας κλέψουνε. Εντάξει, ο φίλος μου βέβαια είχε πάνω του τέτοιο, είχε πάνω του 50 ευρώ. Έχω ένα δεκάριο για ένα κινητό των 50 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, στο τσακ τόσο. Τόσο δά ήθελε, τόσο δά να μας κλέψουν. Αλλά τελικά δεν το έκανα ποτέ, φύγανε και μετά δεν ξέρω καν τι έγινε μετά από αυτό. Οπότε, ναι. Αυτό είναι το story time για σήμερα. Ελπίζω σας άρεσε πάρα πολύ. Άμα σας άρεσε, θέλω να μου αφήσετε ένα like στο βίντεο και να μου πείτε τις αντιδράσεις σας στα σχόλια. Επίσης, άμα είστε καινούργοι, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή να φτάσουμε τους 10.000 πριν το 2018. Και όπως σας ζήτησα και στο intro, πείτε μου κάτω τη γνώμη σας για αυτό το δίλημα που σας είπα στην αρχή. Αυτά. Και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!